Αναστάτως επικράτησε χθε των αποκόρων μετά από την τοποθέτηση 13 γεννητριών τη ΔΕΗ στο Καρίδι. Όταν το πρωί τη Δευτέρα ξεκίνησε η τοποθέτηση, οι κάτοικοι μαζί με τον Δήμαρχο Χαρά Λαμποκού συγκεντρώθηκαν έξω από το σταθμό, διαμαρτυρώμενοι για την επέκταση. Το 2004 στήθηκε εδώ ένα υπόσταθμο τη ΔΕΗ. Θα έλεγα κακό. Μια και αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι άλλε βουλέ εκείνων που προσπαθούν να υποδουλώσουν, θα έλεγα, αυτόν τον τόπο. Θέλουμε λοιπόν έστω την ίστατη ώρα να αποτρέψουμε αυτή την ρηπογόνο αιστεία που πάει να δημιουργηθεί εδώ στον Αμποκόρνο. Οι 31 γεννήτριε που θα τοποθετούνται εδώ στο Καρίδι και οι 39 που θα τοποθετηθούν, οι 40 που θα τοποθετηθούν στο Αθρινόλακο, προσθέτουν μόλι 70 ΜΒ. Δηλαδή, με 70 ΜΒ θα λύσουμε το πρόβλημα τη Κρήτη με παραπληροφόρηση από τον Υπουργό μέχρι και τον... με ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ λέγοντάς μου ότι μια δεκαριά ανεμογεννητριούλες θα σκορπίσουν σε όλη την Κρήτη. Απάντηση στο θέμα που προέκυψε στον αποκόρονα δίνει η ΔΕΗ. Πρότασή τη προ τη ΡΑΕ γραπτό ήταν ότι και για φέτο αλλά και για του χρόνου η λύση του προβλήματο επάρκεια στην Κρήτη μέχρι και την κατασκευή των καλωδιακών συνδέσεων είναι η τοποθέτηση αεροστροβήλων για του οποίου μάλιστα δήλωσε ετοιμότητα να του προμηθευτεί ή να του ενοικιάσει. Η ΡΑΕ απέρριψε την πρόταση τη ΔΕΗ και αποφάσισε τη λύση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Η τοποθέτηση των εν λόγω ζευγών στο συγκεκριμένο σταθμό, όπω και στον Αθερινόλακο, έγινε κατόπιν υποδείξεων του αρμόδιου διαχειριστή, με το σκεπτικό τη δυνατότητα που υπάρχει τόσο από τεχνική πλευρά, ύπαρξη διαθέσιμων πυλών και δεύτερον χώρου, αλλά και ελαχιστοποίηση των οχλήσεων προ περίοικου. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ καταβάλει κάθε προσπάθεια συμμορφούμενη προ τι αποφάσει των αρμοδίων αρχών, ανεξάρτητα αν υιοθετούν Προτάσει τη ή όχι ώστε να πετυχαίνεται η βέλτιστη δυνατή λύση για το ηλεκτρικό σύστημα τη Κρήτη.